Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ επί του πειστήριου. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, κύριε Τσάκο. Πολύ γρήγορα λέει ο φίλος μας ο Γιάννης από τον Πειραιά με τα στοιχεία του εδώ. Όλα τα μαγαζιά στη Φυρατίδα πάντως είναι γεμάτα, κύριε Τσάκο. Να ψάξετε για τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων των μαγαζιών εκεί. Τι λέει? Να ψάξετε, λέει, όλα τα μαγαζιά στη Φυρατίδα είναι γεμάτα, λέει. Είναι γεμάτα? Έτσι λέει, είναι γεμάτα. Άμα θες να τον πάρω ένα βράδυ, πάμε παρέα. Λοιπόν, Γιάννη από τον Πειραιά, εδώ είναι ο κύριος Τσάκος. Πάρτε ένα τηλέφωνο να πάτε πάρε. Θα δώσω το τηλέφωνο του να συνεργαστείτε. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται. Κατέβα απόψε που είναι Παρασκευή και άμα βρει παραπάνω από 40 ανθρώπου στην Πειραιά, να μου το πει σε μένα. Κύριε Χατζηγεωργίου, εμείς οι Έλληνες στο εξωτερικό από τη Γερμανία, ο Κώστας, πώς θα πληρώσουμε τον έμφυα στην Ελλάδα όταν δεν έχουμε συγγενείς να στείλουμε λεφτά? Υπάρχει μια διαδικασία που μπορούν να δουν μέσα στο GIS, το GSIS. Ναι. Υπάρχουν οδηγίες πώς μπορεί να στείλει χρήματα από τη Γερμανική Τράπεζα. Ναι. Από τις τράπεζες που είναι μέσα στο σύστημα το ειδικό, το διατραπεζικό, το ευρωπαϊκό. Πώς μπορεί να πληρώσει χρησιμοποιώντας την ταυτότητα φυλής που έχει εκδοθεί. Ναι. Και ταυτόχρονα θα πρέπει η Γερμανική Τράπεζα, ναι, να χρησιμοποιήσει έναν κοινό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας που θα σταλθούν τα χρήματα για να πληρωθεί ο έμφυα. Προσοχή όμως, θα πρέπει η εντολή που θα δοθεί στο σύστημα αυτό από την τράπεζα να είναι την ημερομηνία που προβλέπει η δόση. Διαφορετικά, αν η εντολή δοθεί την επόμενη μέρα, θα φανεί σαν να πληρώθηκε. Αν είναι ληξιπρόθεσμη. Θα φανεί σαν ληξιπρόθεσμη. Λοιπόν, από την Ξάνθη και τη Θεσσαλονίκη μέχρι εδώ την Αθήνα και μέχρι την Πελοπόννησο που μας βλέπουν, η συντηρητική πλειοψηφία των ερωτημάτων που έχουμε, θα τα βάλουμε και αναλυτικά όσα προλάβουμε στη συνέχεια, κύριε Τσουκαλά, και για τα επιμέρους ερωτήματα, είναι ασφαλιστικό. Τι γίνεται λοιπόν με τις συντάξεις, με τα όρια ηλικίας? Δώστε μας μια γενική εικόνα από αυτά που μας περιμένουν το επόμενο διάστημα. Έχουμε αυτά που έχουν γίνει ήδη. Είναι ο νόμος 4336 και 4337, οι οποίοι αφορούν την αλλαγή στα όρια ηλικίας. Μέχρι τώρα έχει γίνει αυτό βασικά. Πράγματι είναι η πιο μεγάλη αλλαγή στα όρια ηλικίας που έχει γίνει τα τελευταία 5 χρόνια, η οποία μπορεί να είναι από 3 μήνες έως και 17 χρόνια. Τι συμβαίνει? Βγήκε πριν λίγες μέρες και η εγκύκλωση που αφορά ακριβώς τη διευκρίνηση της αλλαγής των ορίων ηλικίας και στο ΙΚΑ και στο δημόσιο και στα υπόλοιπα ταμεία. Και τι λέει? Όσοι βγαίνανε με λιγότερο από 10.000 ένσημα ή λιγότερο από 30 χρόνια, δηλαδή περίπου 33 χρόνια, πάνε με τον πίνακα νούμερο 2. Ο πίνακας νούμερο 2 έχει μία αύξηση η οποία είναι τουλάχιστον 1,5 χρόνο ανά έτος και ειδικά για μητέρες ανηλίκου, τρίτεκνους, τρίτεκνες πατέρες, τρίτεκνες μητέρες και γενικά ειδικές διατάξεις, η αύξηση είναι με το καλημέρα 5 χρόνια και από πάνω σωρεύονται 1,5 με 2 χρόνια ανά έτος. Όσον αφορά εκείνους οι οποίοι βγαίνανε με άνω των 10.000 ενσήμων, εκείνοι δηλαδή που έτσι κι αλλιώς είχε αυξημένες προϋποθέσεις για να φύγουν, είναι πιο ήπια η αύξηση, ισχύει ο πίνακας νούμερο 1 και έχουν μια αύξηση 3 μήνες, 6 μήνες, 9 μήνες, άρα είναι λιγότερο επίπονο. Αυτό είναι το κομμάτι όσον αφορά τα όρια ηλικίας, που είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία θα έβγαινε με πλήρη στα 55 και μειωμένη στα 50 μητέρα ανηλίκου και είναι τώρα, για παράδειγμα, 50 ετών, θα βγει στα 55 με μειωμένη, στα 64 με πλήρη. Έτσι κατευθείαν 9 χρόνια πάνω την πλήρη από ό,τι θα είχε και 5 χρόνια τη μειωμένη, ενώ και αυτή που είναι τώρα 50, αυτή που είναι 45, το ξεχνάει τελείως, πάει 67-62. Μέχρι πότε θα έχουμε την κλιμακωτή αύξηση των όρων? Αυτό ισχύει μέχρι το 2022. Σταδιακά λοιπόν η μεταβατικότητα αυτή, αυτοί οι οποίοι δηλαδή διασώζουν τουλάχιστον ένα όριο ηλικίας πριν τα 60 για πλήρη και για μειωμένη στα 62, είναι μέχρι το 2022. Όσοι συμπληρώνουν το παλιό όριο ηλικίας, εκείνο που ίσχυε μέχρι τώρα, μετά το 22 πάνε κατευθείαν με πλήρη στα 67, με μειωμένη στα 62 ή με πλήρη στα 62, μόνο αν έχουν 40 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων στον ιδιωτικό τομέα τα 7 χρόνια μπορούν να είναι πλασματικά, στο δημόσιο σε κάποιες περιπτώσεις ναι, σε κάποιες όχι. Πέραν αυτού, για να κλείσουμε, είχαμε ότι πρώτη φορά μειώθηκαν οι πολύ χαμηλές συντάξεις. Ξέρουμε ότι όποιοι φεύγουν μετά την πρώτη εβδόμου παίρνουν μόνο το αναλογικό ποσό της σύνταξης και όχι την κατώτερη εγγυημένη σύνταξη. 300. Αφορά κυρίως χαμηλόμισθους. Για να πούμε ένα παράδειγμα. Μέχρι τώρα, μια γυναίκα η οποία δούλευε 15 χρόνια με ένα μισθό 650 ευρώ μεικτά, καθαρίστρια για παράδειγμα, μια γυναίκα της Βιοπάλης, ξέραμε ότι παίρνει τουλάχιστον 486 ευρώ. Την κατώτερη εγγυημένη σύνταξη. Οι αναλογικές εισφορές της ήταν περίπου στα 290 ευρώ. Τώρα της λέει το κράτος: θα πάρεις 290 ευρώ και όταν πας στα 67, τότε μόνο θα πάρεις τα 486 ή 392 αναλόγως με την εγκύκλο που ισχύει, την εγκύκλο Χαϊκάλη. Και τρίτο ζήτημα, τρίτο χτύπημα, να το πούμε διαφορετικά, είναι το πόρισμα της Επιτροπής Εφών, το οποίο φέρνει πράγματι, το είπε πριν και ο πρόεδρος, ο κ. Παλασόπουλος, σαρωτικές αλλαγές. Ενώ μέχρι τώρα ξέραμε ότι έχουμε ένα σύστημα όπου η σύνταξη βγαίνει βάση των τελευταίων μεικτών αποδοχών,
στο δημόσιο, τελευταία πενταετία στο ΙΚΑ, τελευταίο μισθό στις ΔΕΚΟ. Πλέον τι υπάρχει? Θα έχουμε ένα σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα παίζουν ρόλο οι τελευταίες αποδοχές, άρα στην ουσία θα υπάρχει και ένας αναδιανεμητικός χαρακτήρας στην κοινωνική ασφάλιση. Γιατί πάντα οι τελευταίες αποδοχές είναι και οι καλύτερες. Άρα όταν παίρνει σύνταξη βάσει των τελευταίων αποδοχών, παίρνει κάτι παραπάνω από ό,τι έχει δώσει τον προηγούμενο εργασιακό βίο. Πλέον τι θα ισχύει? Ό,τι πληρώνει κάθε μήνα για όλη σου τη ζωή θα το κίζεται με ένα εικονικό επιτόκιο, μικρό ή μεγάλο, αναλόγως της αύξησης του ΑΕΠ. Αυτό θα μαζεύεται, θα συσσωρεύεται σε ένα λογαριασμό και όταν γίνει 67, βάσει του προσδοκίμου ζωής που θα ισχύει εκείνη την περίοδο, για παράδειγμα 15 χρόνια μετά τα 67, θα έρχεται και θα λέει το σύστημα. Πόσα λεφτά έχουν μείνει στο λογαριασμό σου? 400.000. Πόσα χρόνια είναι τα χρόνια μετά τα 67 που είναι το προσδόκιμο? 15 χρόνια. Τι σημαίνει 15 χρόνια? Σημαίνει 180 μήνες. 200.000. Για 180 μήνες το ποσό είναι χ. Το ποσό αυτό θα παίρνεις. Πάμε λοιπόν σε μια πλήρη αναλογικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος. Καταργείται σιγά σιγά ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας. Εκείνος που έλεγε βάζω μια ασπίδα προστασίας. Ο φτωχός παίρνει κάτι παραπάνω από εκείνο που έδεσε για να μπορώ να έχω κοινωνική ειρήνη. Και πρέπει να έχουμε πλήρη αναλογικοποίηση. Βέβαια, λέει το Υπουργείο, θα συνεχίσει να υπάρχει εθνική σύνταξη. Ο Υπουργός την αποσυνδέει από κριτήρια εισοδηματικά, ενώ το πόρισμα σε Επιτροπή Σοφών κάνει λόγο για κριτήρια εισοδηματικά. Ελπίζω να γίνει εκείνο που λέει ο Υπουργός. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα κατώτερο πάτωμα για όλους. Αυτό. Δεύτερον, έχουμε την κατάργηση. Ναι. Λίγο πιο πρακτικά, για να καταλάβει και ο κόσμος. Διότι ακούει, έχει ακούσει για. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Με ένα μικρό επιτόκιο. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ό,τι δηλαδή εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές έχεις πληρώσει τη ζωή σου. Με ένα εικονικό επιτόκιο. Λέει εικονικό γιατί. Επιτόκιο. Αυτό θα πάρεις και ως σύνταξη. Ακριβώς. Αυτό ισχύει πλέον. Τι σημαίνει εικονικό? Τα λεφτά αυτά δεν μαζεύονται στην τράπεζα. Συγνώμη. Πληρώνουν ενήν συντάξεις. Γι' αυτό λέω για εικονικό επιτόκιο. Μοιάζει με την ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό ήθελα να σου πω. Τι μπορεί να κάνεις με την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία? Για την επικουρική σύνταξη με τον νόμο που έγινε το ΕΤΑ, το κράτος δεν υποχρεούται στην. Στη διασφάλιση. Έχει αποχωρήσει από την επιχορήγηση. Δηλαδή, βάζει όλα τα ταμεία μέσα. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Βάζει η κύριε Ξενάκη το δικό σας το ταμείο που είχε αποθεματικά ή το δικό μας που είχε αποθεματικά. Το βάζει μέσα μαζί με το ΙΚΑ. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν πληρώνει κανένας από τον ιδιωτικό τομέα. Τουλάχιστον δημόσιοι υπάλληλοι, λέω, χωρίς να παρεξηγούμε, πληρώνουμε. Μας βάλανε μέσα σε ένα ταμείο που είχε έλλειμμα, ξεκίνησε με 3,5 δις ευρώ και αυτόματα. Όσοι μπήκαν μέσα στο ΕΤΑ βρίσκονται σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα στη δύσκολη θέση να πάρουν επικουρική σύνταξη. Άρα, στην ουσία τα χλωρά και τα ξερά, όταν είναι μαζί, ξεραίνονται ταυτόχρονα. Πάντως αυτό το μοντέλο είναι μοντέλο ιδιωτικού τομέα που περιγράφει. Ακριβώς με την επιφύλαξη ότι παραμένει η εθνική σύνταξη. Όπως σας λέω, το μνημόνιο βάζει ρητά το θέμα των κριτηρίων των εισοδηματικών. Ο Υπουργός όμως, και οφείλουμε να τον πιστεύουμε, λέει ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Όσον αφορά την επικουρική, μόνο για να πω αυτό που λέει και ο Παρασόπουλος. Τι λέγεται την επικουρική? Το πόρισμα λέει για ενσωμάτωση της επικουρικής στην κύρια σύνταξη. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μία απίσχναση της επικουρικής σύνταξης, ένα πλήρη απορφανισμό του ασφαλισμένου από την επικουρική. Δίνει όμως τη δυνατότητα και τι λέει? Δεν θα έχεις πια επικουρική, θα έχεις τη δυνατότητα. Είστε εργαζόμενοι στο δημόσιο και συγκεκριμένα σωτά, είστε δικηγόροι, είστε δημοσιογράφοι, να κάνετε τα λεγόμενα ΤΕΑ, Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, προαιρετικά. Αυτό τώρα είναι λοιπόν ένας πυλώνας η κύρια, ένας πυλώνας η επαγγελματική και λέει όσον αφορά τον υπολογισμό δεν θα έχω πλέον ποσοστό αναπλήρωσης 80%, 75%, θα έχω 50% ή 55% αφενός. Άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση συντάξεων. Ναι. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον κύριο Τσεκούρα για παράδειγμα που είναι νέος ή εμένα που είμαι και επίσης νέος του κύριου Χατζηγεωργίου. Αυτό αφορά, λέει, και τους δίνει συνταξιούχους. Θα γίνει επανυπολογισμός των συντάξεων. Για να μπορέσω να έχω ενιαίους κανόνες και εισφορές. Ο υπολογισμός θα είναι προς τα κάτω. Ακριβώς. Τι έγινε, αυτό να εξηγήσουμε μόνο. Είχαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι έκρινε αυτή? Ότι οι μειώσεις στις συντάξεις, ειδικά οι μειώσεις του νόμου Βρούτση, του νόμου 4093, που έβαλε μία μείωση πολύ μεγάλη στο άθροισμα κύρας και επικουρικής, είναι αντισυνταγματικές. Γιατί δεν τηρήθηκε η αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή, δεν εξήγησε το κράτος τι κερδίζει το δημόσιο τα ταμεία από τη μείωση που συμβαίνει στη σύνταξη. Λέει λοιπόν ο Υπουργός, για να μην έχω πρόβλημα συνταγματικότητας, δεν θα έρθω πλέον να μειώνω κλιμακωτά, να στοχοποιώ συνταξιούχους και να μειώνω κλιμακωτά τις συντάξεις.
Θα έρθω και θα πω το εξής. Επειδή έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ασφαλιστικό σύστημα και επειδή έχω πολύ μεγάλη τρύπα και επειδή επεξηγώ ποιο είναι το μειονέκτημα του ασφαλιστικού, έρχομαι και επανυπολογίζω το σύνολο των συντάξεων. Είτε αυτές είναι του παππού μου που είναι 90 χρονών, είτε αυτές είναι οι μελλοντικές συντάξεις οι δικές σας, με έναν ενιαίο τρόπο υπολογισμού, 50% αναπλήρωση. Άρα αυτό οδηγεί τους ήδη συνταξιούχους σε μία μείωση που είναι ενδεχομένως από 5 έως 30%. Τις επόμενες γενιές σε συντάξεις πείνας. Ξαναπέστε άλλη μια φορά τους νυν συνταξιούχους. Τους νυν συνταξιούχους σε μία μείωση που μπορεί να είναι από 5 έως 30%. Δεν θέλω να κάνω προσωπικοποίηση γιατί δεν έχω εγώ τα στοιχεία των αναλογιστικών μελετών. Θα είναι σίγουρα μία μείωση. 30%. Γι' αυτό λέω ένα χαμηλό πάτωμα στο τι μπορεί να γίνει. Ελπίζω να είναι η μικρότερη δυνατή. Και βασικά οι νέοι ασφαλισμένοι, οι επόμενες γενιές συνταξιούχων θα έχουν πάρα πολύ χαμηλές συντάξεις και γιατί υπάρχει η αλλαγή στον επανυπολογισμό, αλλά γιατί θα ισχύει ο νέος τρόπος υπολογισμού του νόμου Λεβέρδου Κουτρουμάνη, ο οποίος μακροπρόθεσμα μειώνει τις συντάξεις κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Επειδή τα είπατε και λίγο νομικά, για να το καταλάβουμε και εμείς πρακτικά, αυτό που θα γίνει από εδώ και στο εξής, σύντομα θα πει το δημόσιο ότι έχεις την κύρια σύνταξή σου. Αυτό προτείνει το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών. Ναι, δηλαδή ότι έχεις την κύρια σύνταξή σου. Εγώ την προσθέτω με την επικουρική σου, βγάζω το τελικό ποσό που σου βγαίνει η σύνταξη. Ακριβώς. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Και με αυτό το τελικό ποσό, από όπου και να το έχεις, εγώ θα υπολογίσω αν θα σου κόψει τη σύνταξη ή όχι, αν είσαι πάνω από όριο, ένα όριο. Τα αθρίζω. Αθρίζω τις φορές που έχεις δώσει. Δεν με ενδιαφέρει αν θα τις υπολογίσω με ένα ποσοστό αναπλήρωσης 80% του τελευταίου μεικτού μισθού. Θα τις υπολογίσω με ένα ποσοστό 50% του μέσου μισθού που βγαίνει από το σύνολο του εργασιακού βίου. Άλλο μισθό παίρνετε 17 χρονών, άλλο παίρνετε 50. Όταν βάζει μέσα στο πακέτο και το μισθό που έπαιρνε κάποιος 17 χρονών, που είναι πολύ μικρότερος, αντιλαμβάνεστε ότι και το μέσος μισθός που υπάρχει για ένα συνταξιούχο μειώνεται αρκετά. Όταν μάλιστα μειώνω και το ποσοστό αναπλήρωσης, πάνω στη μία μείωση προσθέτω μία άλλη μείωση. Άρα γενικά διαμορφώνω ένα πλαίσιο πολύ επιδεινωμένο όσον αφορά το σημαντικότερο. Ότι το κράτος εγγυάται τη σύνταξη. Μέχρι 384 ευρώ. Εγγυάται. Βλέπετε σιγά σιγά αποχωρεί από την επικουρική σύνταξη, ναι, με τον νόμο για τον ΕΤΕΑ και τώρα έρχεται και στην κύρια σύνταξη ουσιαστικά να σου λέει ότι οι επόμενες γενιές δεν θα παίρνουν παραπάνω από 350 με 400 ευρώ, ας έχουν και πλήρη. Αυτό για να είμαστε δίκαιοι έχει αποχωρήσει με τον νόμο του 10 που θα ίσχυε από 1η-1η-15. Να ξαναπούμε άλλη μια φορά για να αποχωρήσουμε την κουβέντα μας ότι ο κύριος Τσουκαλάς τον ρωτήσαμε στην αρχή της κουβέντας που ήταν και λιγότεροι φαντάζομαι μας παρακολουθούσαν για τους πληστηριασμούς για τους οποίους υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από εσάς. Μας είπε ότι θεωρητικά από τη Δευτέρα υπάρχει δυνατότητα, έτσι. Δεν υπάρχει προστασία πλέον από πληστηριασμούς όπως δεν υπήρχε και μέχρι τον Ιούλιο. Μάλιστα. Όμως υπάρχει ένα κονσένσους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών να μην γίνουν πληστηριασμοί προς κατοικίες. Σας το λέμε γιατί υπάρχουν αρκετά ερωτήματα γι' αυτό. Αν κοινοποιηθεί πρόγραμμα πληστηριασμού, ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει γρήγορα μία αίτηση του νόμου Κατσέλη, να καταθέσει ανακοπή και αναστολή στο αρμόδιο πρωτοδικείο, επικαλούμενος ότι έχει υπαθεί στο νόμο Κατσέλη και βάσει αυτού, επειδή ακριβώς με την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη αναστέλλονται τα μέτρα καταδίωξης, θα μπορέσει να ανακόψει και να αποκρούσει τον πληστηριασμό. Έτσι, υπάρχει λύση, απλά αυτή η λύση είναι με κάποια έξοδα, ενώ μέχρι πέρσι υπήρχε οριζόντια αναστολή των πληστηριασμών προς τις κατοικίες, άρα το κράτος στην ουσία προστάτευε με την πρώτη κατοικία. Λοιπόν, τη Πειραιώς αυτό εννοούσε. Αν θέλετε τη γνώμη μου, ο κύριος Σάλλας που λέτε, τι είπε ο κύριος Σάλλας. Δεν θέλουμε ως τράπεζες, και αυτό είναι λίγο σημαντικό νομίζω, πληστηριασμό προς κατοικίες. Αυτό με αφήνει να το ερμηνεύσω. Ναι. Πράγματι, οι τράπεζες δεν θέλουν να πάρουν ένα σπίτι αν από τον πληστηριασμό αυτού δεν μπορούν να βγάλουν τα λεφτά που έχουν δανείσει. Γι' αυτό και ο Σάρας τι λέει, όταν πράγματι η τράπεζα υπάρχει ένα κίνητο που κάνει 50.000, ενώ ο δανειολήπτης χρωστάει 200.000, εκεί πράγματι δεν συμφέρει την τράπεζα να πάρει το σπίτι, συμφέρει να σύρει το δανειολήπτη σε μια ρύθμιση, ώστε να μπορέσει στο μέλλον να εισπράξει τα χρήματα. Αν θέλετε τη γνώμη μου, ναι, δεν θα έχουμε πολλούς πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας άμεσα, παρά μόνο των πολύ μεγάλων ακινήτων, γιατί δεν υπάρχει συμφέρον στις τράπεζες. Θα έχουμε όμως πάρα πολλούς πληστηριασμούς των δευτέρων ακινήτων, των εξοχικών, των κληρονομικών, της γκαρσονιέρας. Θα λέει η τράπεζα, πάω να αδειάσω ό,τι υπάρχει από τα γύρω ακίνητα, να εισπράξω όσα λεφτά μπορώ και μετά θα το πω. Για να μην σου πάρω και την πρώτη κατοικία, έλα να ρυθμίσεις τώρα το δάνειο με επαχθείς
στην ουσία προϋποθέσεις ώστε να μπορώ να πάρω τα λεφτά μου. Γι' αυτό υπάρχει και η πολύ μεγάλη προσπάθεια των δανειστών να καταργηθεί στην ουσία ο νόμος Κατσέλη. Για να μην έχει ο δανειολήπτης ένα μέσο ώστε να σύρει και εκείνο την τράπεζα σε μια μακροχρόνια διένεξη, άρα και η τράπεζα να χάνει. Αν εγώ χρωστάω 100, κύριε Τσουκαλά, 100 χιλιάρικα στην τράπεζα, έχω πληρώσει τα 20. Και δεν είναι, πρώτη κατοικία, είναι δεύτερη κατοικία. Άρα έχω ένα υπόλοιπο 80 χιλιάρικα. Τα 20 που έχω δώσει, τα χάνω έτσι. Όταν μου το πληστηριάσει. Αν αφιερούνται από αυτά που χρωστάτε. Αν όμω δεν μπορείτε να πληρώσετε την τρέχουσα δόση. Σε τι τιμή θα μου το βγάλει, π.χ. η τράπεζα, αν... Λέει. Προσοχή. Μέχρι τώρα βγαίνει πάνω από την αντικειμενική. Στον κώδικα πολιτική δικονομία που ψηφίστηκε με τα βραβευτούμενα τον Ιούλιο, λέει ότι από 1η-1η-16 δεν θα γίνεται πληστηριασμό στην αντικειμενική αξία, αλλά στην εμπορική αξία. Την οποία εμπορική αξία ποιος θα έρχεται να ορίζει, ο δικαστικός επιμελητής υπάλληλος της τράπεζας. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χατζηγεωργίου. Να τον ρωτήσω αν πρόκειται ένας πολίτης. Καταρχήν, τι γίνεται με την κυκλοφορία, τι γίνεται. Γιατί ακούμε πολλά και διάφορα και σενάρια που βάζουν μέσα στα 23%. Τα τέλη κυκλοφορίας ήδη έχουν αρχίσει και τα συνδυάζουν με το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Αυτό θέλω να πω. Πολύ φοβάμαι ότι θα μείνουν. Παίζει αυτό το σενάριο. Γιατί ακούω διαψεύσεις, ακούω ότι παίζει το σενάριο αύξηση των κυκλοφορίας. Πολύ φοβάμαι ότι θα μείνουμε και με το ΦΠΑ και με την αύξηση στα τέλη. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αν μπουν αυξήσει στα τέλη κυκλοφορίας, εικάζω ότι θα αυξηθεί και ο κόσμος ο οποίος θα πάει να παραδώσει πινακίδες. Και μην τυχόν έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Δηλαδή, για αύξηση εσόδων, μείωση εσόδων. Μα το έχουμε πει επανειλημμένες φορές ότι αν τα τέλη κυκλοφορίας δεν είναι κάπως λίγο πιο εμπορικά, να το πω έτσι. Αν στο φορολογούμενο δεν δίνεται δυνατότητα να πληρώσει τα τέλη για 2 μήνες, για 3 μήνες, αναλογικά με το πόσο χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, το μόνο που θα καταφέρνει το κράτος είναι να αυξάνονται οι πινακίδες που κατατίθονται στις ΔΟΗ. Και να μειώνουν τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα μέσα στα γκαράζ. Και παράλληλα το κράτος να χάνει μια σειρά εσόδων από την παράλληλη δραστηριότητα. Πότε θα πρέπει να ανοίξει αυτό το κομμάτι στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τα τέλη κυκλοφορίας? Δεν θα έπρεπε την Κυριακή, θεωρητικά θα έπρεπε να ανοίξει. Ουσιαστικά μέσα στο Νοέμβριο θα έπρεπε να έχει ανοίξει και να μπορεί ο φορολογούμενος να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Έχουμε εικόνα για τα τέλη κυκλοφορίας? Δεν έχουμε εικόνα. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε εικόνα. Ερώτηση λοιπόν. Αν πάει μέχρι μέσα Νοέμβρη το θέμα του ΦΠΑ στην δυτική εκπαίδευση, θα έχουμε βρει. Εικάζω ότι μέχρι τα μέσα Νοέμβρη δεν θα έχουμε απάντηση. Εγώ λοιπόν θα ανοίξει η πύλη. Το μόνο που θα καταλάβω. Πώς έγινε με τον ένφια, ο φορολογούμενος θα ψάχνει τελευταία στιγμή να πάρει την ταυτότητα φυλής για να πληρώσει, όποιος προλάβει, και να ζητούνται παρατάσεις γιατί θα μπορεί ο φορολογούμενος, αν δεν ξέρει το ποσό. Ότι θα βρούμε πρώτα τη χαμένη Ατλαντίδα και μετά τα ισοδύναμα για τον ένφια. Εικάζω. Την οποία την ψάχνουμε μερικές χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, κύριε Χατζηγεωργίου. Εγώ φοβάμαι θα μείνουμε τα ισοδύναμα αλλά και το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Και το ΦΠΑ στην εκπαίδευση και τα ισοδύναμα, λέτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν είχατε ένα φορολογούμενο που σας έλεγε: πνίγομαι, έχω ένφια, ρύθμιση, τρέχουσα δόση, τέλη κυκλοφορίας. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν οι επαγγελματίες. Τι να πρωτοπληρώσει. Ναι, να τα βάλω σε μια σειρά. Τι θα του λέγατε, ναι, σε τι να είναι τακτικός πρώτα απ' όλα, αν μπορεί να είναι σε κάποιον. Να βρει έναν τρόπο. Στις 12 Νοέμβρη στον δρόμο να διαμαρτυρηθεί. Αυτό είναι μία απάντηση. Γιατί όσο μένουμε στα σπίτια μας, αυτά θα αυξάνονται. Σωστό είναι αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε τώρα. Τι θα του λέγατε. Πρακτικά, να πληρώσετε τη ρύθμιση της δόσης. Μετά να πληρώσει το ΦΠΑ, το οποίο είναι. Να πληρώσει τη ρύθμιση δηλαδή των 100 δόσεων, ας πούμε. Των 100 δόσεων που είναι και πιο χαμηλή, ας πούμε, και μπορεί να την παρακολουθήσει για να μην έχει πρόβλημα να μην χάσει τη ρύθμιση από την ίδια τη ρύθμιση. Ναι. Και ταυτόχρονα να προηγηθεί ο ΦΠΑ. ΦΠΑ. Που είναι κακούργημα που είπε ο κ. Τσάκος, αν δεν. Ναι, ναι. Και μετά, ό,τι μπορεί να πληρώσει σε 12 δόσεις. Ναι. Το ληξιπρόδεσμα το κάνει σε 12 δόσεις. Τον επόμενο μήνα το νέο ληξιπρόδεσμα το κάνει και αυτό σε 12 δόσεις. Και έτσι κερδίζει λίγο περισσότερο τους 12 μήνες που του κάνει. Τεχνικά περίπου στους 16-17. Σαν αυτό που πνίγεται στη θάλασσα και βγαίνει λίγο, παίρνει ένα σιγόν, ξαναμπαίνει. Κάθε περίπτωση. Κύριε Γεωργίου, και άμα έχει προσωπικό, τι το κάνει τώρα, πώς θα το πάει. Αν έχει ασφαλιστικές φορές. Εκεί ισοδύναμα. Εκεί καταλήγουμε, αν δεν η οικονομία δεν ξαναξεκινήσει, θα καταλήγουμε μόνιμα να κυνηγάμε την ουρά μας. Να προσπαθούμε να ρυθμίζουμε τις δόσεις, να πληρώνουμε 12 δόσεις, να σώνουμε τη ρύθμιση, να παλεύουμε να σώσουμε τη ρύθμιση των 100 δόσεων, αλλά δυστυχώς ένας επιχειρηματίας που παλεύει να σώσει ρυθμίσεις και δεν υπάρχει τρόπος να πληρώσει τις τρέχουσες οφειλές, να πληρώσει το προσωπικό του, να πληρώσει τους προμηθευτές του, δυστυχώς φοβάμαι ότι θα καταλήξει στο σημείο να κλείσει την επιχείρησή του. Απλά αν πάμε στους 16 μήνες που λέτε, να μπορεί να το καθυστερήσει, το βγάζουμε σχεδόν αρχές του 2017, κύριε Χατζηγεωργίου, άρα θα το έχουν έρθει και επόμενοι φόροι. Αυτό, αν καταλήγουμε στο πεντεχίλιαρο που πληρώνει 4.000 φόρους, δεν βγαίνει. Με το χιλιάρικο, τι να πληρώσει.
Και άντε, κύριε Μπαλασόπουλε, κατεβήκατε στις 12 Νοεμβρίου στους δρόμους και άντε διαμαρτυρηθήκατε και άντε κάνετε και μια αξιοπρεπή παρουσία, κάνουν μια αξιοπρεπή εργασία ή αξιοπρεπή παρουσία, συγγνώμη, στην πλατεία Συντάγματος ή όπου διαδηλώσετε. Και τι έγινε μετά? Νομίζω ότι η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων έχει δείξει. Και ιδιαίτερα επειδή ανοίγει το ασφαλιστικό, μην ξεχνάμε το 2001 που κατέβηκαν εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους. Και αναγκάστηκε και τότε η κυβέρνηση να πάρει πίσω του. Κατέβηκαν όμως τότε. Κατέβηκαν αυτό. Βέβαια, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, πολλοί λένε, θα το πω εγώ εδώ πέρα και εσείς θα διαφωνήσετε, ότι αν το 2001 δεν κατέβαιναν τότε οι άνθρωποι στους δρόμους και ψηφιζόταν ένα ασφαλιστικό όπως το ήθελε τότε ο κ. Σπράος και οι άλλοι σύμβουλοι του κ. Σιμίτη, μπορεί σήμερα να μην είχαμε τέτοια προβλήματα ασφαλιστικό. Λένε πολλοί, δεν ξέρω. Κανείς δεν το ξέρει αυτό, έτσι. Αυτά είναι όλα εικασίες. Διότι εικασίες, από το 2001 ή και πριν. Αν το λύναμε ασφαλιστικό τότε. Νόμος Ρέπα, νόμος Πετραλιά, νόμος Βέρντο Κουτρομάνι, νόμος Βρούτσι και λέμε μεγάλες αλλαγές. Υπάρχουν και μικροαλλαγές. Μπορεί να μην ζητώ, ακούγεται. Άρα λοιπόν, για να ξεφύγουμε... Και καλά ακούγεται. Και καλά ακούγεται. Γιατί έπρεπε να μπερθούν τα μέτρα. Τότε. Αν τότε. Εννοείται το νόμο Γιαννίτσι, λέτε εσείς. Θυμάστε... Και το νόμο Γιαννίτσι ακόμα. Φωνάζανε όλοι τότε, θυμάστε. Φωνάζανε. Οι Ευρωπαίοι γιατί δεν κάνουν. Οι πρώτοι που είχαν ξεσηκωθεί τότε ήταν μέσα στο κόμμα του, μέσα στο Πασόκ. Μα το πρόβλημα... Για να μην μιλήσουν για την πολιτική τότε, έτσι. Όλοι, ο νόμος Γιαννίτσι. Η Νέα Δημοκρατία και οι άπαντες φωνάζαν τότε. Για πέστε μας. Κοιτάξτε να δείτε. Βλέπετε τα τελευταία χρόνια ότι όλοι οι νόμοι που περνάνε έρχονται για να ζήσουν ασφαλιστικό. Ναι. Αντίθετα, βλέπουμε ότι δημιουργούνται προβλήματα. Νομίζω, εγώ δεν είμαι ούτε οικονομολόγος ούτε νομικός. Μα όταν υπάρχει ανεργία στο 3%, όταν η πλειοψηφία αυτών που πρέπει να πληρώσουν, είτε είναι υπάλληλοι είτε είναι μικρομεσαίοι, δεν έχουν τη δυνατότητα, υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει ασφαλιστικό? Όχι. Το πόρισμα της Επιτροπής Σαφών λέει αυτό που λέει ο Πρόεδρος. Λέει ότι μπορεί μεν οι στρεβλώσεις, οι πολλές προώρες συντάξεις ή ενδεχομένως κάποιες πιο μεγάλες συντάξεις να είναι ένας λόγος που δεν ήταν βιώσιμο μακροπρόθεσμα το ασφαλιστικό. Η αιτία όμως κατάρρευσης είναι ακριβώς η κατάρρευση των εσόδων, η οποία συνέβη λόγω της ανεργίας, που μειώθηκαν 50% τουλάχιστον τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων. Άρα σημαίνει ότι το μνημόνιο, όταν λέω μνημόνιο εννοώ την οικονομική κρίση και την πολιτική που έφερε, για να είμαι ξεκάθαρος, σκότωσε το ασφαλιστικό, το οδήγησε σε κατάρρευση. Και όλοι οι νόμοι, το έχει πει μάλιστα ο κ. Κουτρομάνης, έχει πει κάτι που είναι σοβαρό. Τι έχει πει? Που είναι υπουργός. Όταν επιλέξαμε, λέει, να κάνουμε τον νόμο το 1863, τον κάναμε γιατί μας έλεγαν οι Τροϊκανοί ότι να υπολογίσουμε ότι η ανεργία δεν θα ξεπεράσει το 15%. Άρα στην ουσία, ενώ έγινε ένας πολύ σκληρός νόμος, ο οποίος ήρθε, υποτίθεται να νοικοκυρέψει, αλλά στην ουσία ήρθε και κατασπάραξε δικαιώματα ασφαλιστικά, δεν έλυσε το πρόβλημα, ενώ θα μπορούσε να το λύσει. Το διώκωσε μάλιστα, γιατί ακριβώς είχε υπολογιστεί με το λάθος συντελεστή ανεργίας. Τώρα να ρωτήσω, κύριε Μπαλασόπουλο, κάτι άλλο. Με συγχωρείτε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Να ρωτήσω. Προβλήματα στους δήμους σε σχέση με τις κοινωνικές δομές των δήμων που αφορούν και τους δημότες τους, δηλαδή από τους παιδικούς σταθμούς, από οτιδήποτε κάνανε όλα αυτά τα χρόνια οι δήμοι και εξυπηρετούν τους δημότες τους. Υπάρχουν, εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα? Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτό που θα ανοίξει στις επόμενες μέρες και νομίζω το βάζουν πλέον και οι δήμαρχοι, είναι ότι από την επιχορήγηση που έπρεπε να πάρουν το 2015 υπάρχει αυτή τη στιγμή μείωση 30%. Ναι. Άρα, αν δεν δοθούν αυτά τα χρήματα, που ήδη ξέρετε πολύ καλά τα τελευταία 5 χρόνια έχουν κοπήσει το 65%, μπαίνει πλέον όχι να λειτουργήσουν αντίμοι, να μπουν σε κίνδυνο και οι μισθοδοσίες του ίδιου υπάρχοντος προσωπικού. Είναι στον αέρα όλα τα προγράμματα. Δηλαδή οι μικρές παρατάσεις που δίνονται στις κοινωνικές δομές που έχουν να κάνουν κοινωνικά παντοπολία, φαρμακεία, τα συσίτια ή κοινωνικές δομές βοήθεια στο σπίτι, όλα αυτά είναι στον αέρα. Με μικρές παρατάσεις και προσπαθούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς να έχουν ακόμα οι πόροι που πρέπει να υπάρξουν. Ναι. Άρα σας λέω 30% από τους ΚΑΠ μόνο το 2015. Λοιπόν, πώς θα λειτουργήσουν? Η πρόταση που είχε πέσει προ λίγων ετών, κύριε Μπαλασόπουλε, ο ΕΝΦΙΑ να εισπράττει από τους δήμους και να μην δίνει το κράτος στους δήμους την κρατική επιχορήγηση και να λέει θα τα πάρεις από τους δημότες σου μέσω του ΕΝΦΙΑ και εγώ δεν σου δίνω την κρατική επιχορήγηση που σου δίνω κάθε χρόνο. Αυτό θα ήταν τρόπος να επιληθεί το ζήτημα σωστά? Είναι μια πρόταση, αλλά δεν μπορεί... Είναι βιώσιμη. Ναι. Μιλάμε τώρα για βιώσιμες λύσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Μακροχρόνια μπορεί να είναι βιώσιμη. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, διότι υπάρχουν πολλοί λειτουργικά προβλήματα και ξέρετε πολύ καλά ότι η οικονομική λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι με ένα νόμο του 1950, το λογιστικό, και είναι επίσης και γενικότερα με τους πόρους, είναι από το 1987, αν δεν κάνω λάθος,
που σημαίνει ότι είμαστε πολύ πίσω. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην οικονομική λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και το μόνο που βλέπουμε είναι περιορισμοί που πρέπει σε ένα σημείο να υπάρχουν, αλλά συγχρόνως βλέπουμε μεγάλη μείωση των πόρων, αυτών που πρέπει να δίνουμε, που πρέπει να δίνει το κράτος για τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με επακόλουθο αυτή τη στιγμή να είναι οι Δήμοι μπροστά σε μια οικονομική, θεσμική και λειτουργική κατάρρευση. Και να κλείσω λίγο για το συνταξιωτικό. Για πέστε, ναι, για να πω και εγώ κάτι το οποίο. Το 2008 είχαμε τον νόμο της κυρίας Πετραλιά. Ναι. Ενοποίηση των ταμείων. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Δεν το βλέπουμε μπροστά μας όλα τα ταμεία. Το 2010 με τον κύριο Λοβέρδο δεν έγινε ο ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ με το που ξεκίνησε έφτασε το έλλειμμα του. Καταρρεύσανε. Στο ένα δις. Ποιο είναι, στα 2,5 δις ήταν το. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 4 δις. Να πω μια κουβέντα, επειδή το διαβάζω τώρα μπροστά μου, το νομίζω ότι το είπαμε και πριν, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Δεν χάνουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων όσοι δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση του ΕΜΦΙΑ. Θα μπορούν να ρυθμίσουν σε 12 δόσεις. Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από κανένα νόμο, διαμηνύει το Υπουργείο Οικονομικών, διαβάζω εδώ. Έβγαλε σχετική ανακοίνωση. Λοιπόν, δεν χάνουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων όσοι δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση του ΕΜΦΙΑ. Καθιστά σαφές το Υπουργείο Οικονομικών, διαψεύδοντας τα σενάρια που ήθελαν τη μη καταβολή της πρώτης δόσης να συσχετίζεται με την απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων. Μάλιστα, το Υπουργείο κάνει λόγο για επίθεση παραπληροφόρησης, εξηγώντας πως κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από κανένα νόμο. Θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες πως δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από κανένα νόμο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά δίνεται ένας μήνας περιθώριο από την ειδοποίηση του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι. Να ρυθμίσει ο φορολογούμενος σε 12 δόσεις, ναι, για να μην χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι σημαντικό το. Οποιαδήποτε οφειλή, έτσι, όχι μόνο ένφια, οποιαδήποτε οφειλή. Απλώς σήμερα ήταν θέλει προσοχή. Γράφτηκε από το πρωί πάρα πολύ μεγάλη αυτό. Τι θα γίνει αν δεν πληρώσει κάποιος τον ένφια. Στο φόρο εισοδήματος, γιατί στεκόμαστε στον ένφια, επειδή τώρα έλεγε η πρώτη, ναι, δόση, ναι, αλλά όποιος έχει οφειλή από το φόρο εισοδήματος, που η δόση ήταν το Σεπτέμβριο, ήταν τον Αύγουστο, ήταν τον Ιούλιο και δεν την έχει πληρώσει και έχει πάρει την ειδοποίηση, εκεί τρέχει ο μήνας. Αυτή θα πρέπει να τρέξει να πληρώσει. Να κάνει και ρυθμίσει. Έτσι 100 δόσεις άμα τελειώσει ο μήνας αυτός, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Τσάκο, για να σας ακούσουμε. Εγώ λέω ότι αν δεν γίνει γρήγορα η ανακεφαλαίωση των τραπεζών, να, και δεν μπει η αγορά μπροστά και δεν δώσουν λεφτά από το ΕΣΠΑ στη μικρή και μεσαία επιχείρηση, θα συζητούμε συνεχώς για τα ημίμετρα αυτά, τα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος, δεν έχει χρήματα. Οι επαγγελματίες δεν έχουν λεφτά. Η μία επιχείρηση κλείνει μετά την άλλη. Τα ασφαλιστικά ταμεία που σας ακούω και μιλάτε τόση ώρα, εάν δεν χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προπολογισμό, δεν μπορεί να αντέξουν σε καμία περίπτωση. Με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις κλείνουν μετά την άλλη, ο όγκος των απολύσεων των εργαζομένων είναι μεγάλος. Οπότε από πού θα αντέξουν τα ασφαλιστικά ταμεία? Πώς να αντέξουν? Ή να μην πάμε στις παλαιότερες καταστάσεις, οι οποίοι φταίνε ήδη για όσα έγιναν με τις αλόγητες σπατάλες των φαρμάκων. Μας λένε εμάς πολλές φορές ότι δεν έχουμε ασφαλίσει το προσωπικό μας. Έχουν ασφαλίσει το Υπουργείο Εργασίας, έχει ασφαλίσει τους έκτακτους γιατρούς στο ΙΚΑ. Ασφάλισε κανέναν στα States? Κανέναν? Ναι. Τους παρήχε φαρμακευτική περίθαλψη και αιμορραγούσε το ταμείο μας χωρίς να εισπράττει τίποτα. Πήγαμε εμείς δώσαμε 25.000 με 22 που σαν μαϊμού συντάξεις, εμείς τις δώσαμε? Εμείς εξαναγκάσαμε τα ταμεία και πήραν, τα κάνανε ομόλογα, δομημένα ομόλογα? Εμείς τα κάναμε αυτά όλα που έχουν κάνει μέχρι σήμερα? Πάντως, επειδή στην αρχή είπατε και για τις τράπεζες, αν ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες, για παράδειγμα, θα μπορείτε να πάτε σε μια τράπεζα για να της πείτε δώσ' μου 5-2.000 ευρώ για να έχω κεφάλαιο κίνησης? Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Αλλά να μπορέσει να πάρει ο επαγγελματίας για να βγει έξω, να βγει και λίγο έξω. Τώρα τα λεφτά που παίρνει, τώρα δεν του φτάνουν για τις υποχρεώσεις. Επειδή αυτά έχουν γραφτεί πολύ στο παρελθόν και ο κόσμος μπορεί να τα ακούει, όταν μιλάμε ότι κάνουμε ανακεφαλοποίηση, επαναλαμβάνω όπως το είπα και στην αρχή, σημαίνει ότι κλείνω τρύπα. Δεν σημαίνει ότι παίρνω πάνω να πάρω λεφτά και τα έχω στην άκρη και μπορώ να δώσω, να χορηγήσω δάνεια. Όχι, αυτό. Κλείνω τις τρύπες. Άρα είμαι ξανά εκεί που μπορώ να αντέξω. Δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί θα μπορεί να δώσει τράπεζα δάνειο. Άρα λοιπόν θέλω και νομίζω συμφωνούμε σε αυτό ότι και μετά και να έρθει η άρση των capital controls, που αυτή θα είναι το επόμενο στάδιο, δεν νομίζω τόσο εύκολα η πραγματική οικονομία, η αγορά, όπως είστε εσείς, να ανταπεξέλθει και να μπορεί να πει ότι αύριο το πρωί μπορώ να πληρώσω κάτι παραπάνω σε μία δόση. Μπορεί να βοηθήσει όμως με το ΕΣΠΑ. Τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εσείς μια ταβέρνα, ας πούμε, μπορεί ένα εστιατόριο, έστω και μεγάλο, να αξιοποιήσει ΕΣΠΑ? Μπορεί. Βεβαίως. Μπορεί. Κάνει ανακαίνιση του χώρου του. Αναβαθμίζει τη δουλειά του. Ναι, ναι, ναι. Μπορείτε δηλαδή, δεν αφορά επιχειρήσεις. Είχαμε πάρει παλαιότερα. Ναι. Είχαμε πάρει παλαιότερα, βέβαια. Λοιπόν, κύριε Χάρα, θα έρθω σε εσά αμέσως μετά. Πάμε στο διάλειμμα το τελευταίο μας. Αμέσως μετά θα μπούμε και στα ερωτήματα για τον κύριο Τσουκαλάτα επιμέρους, γιατί είναι πάρα πολλά για το ασφαλιστικό. Όσα προλάβουμε, στείλτε εσείς και τα επόμενα που θέλετε. Είναι αρκετοί φίλοι που μας έχουν στείλει μηνύματα για το
Να, ο Δημήτρης από τον Πειραιά λέει ότι ισχύει για το φόρο εισοδήματος, ισχύει για τον έμφυα. Τώρα μόλις απαντήσαμε. Για οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη φυλή. Ναι, λέει πάντως ότι αν δεν πληρώσεις μία δόση, βγαίνεις λέει από τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Ένας μήνας από την ειδοποίηση. Ένας μήνας. Άρα και για τον έμφυα, όσοι δεν πληρώσατε σήμερα, έχετε ένα μήνα από να τακτοποιήσετε. Να ελέγχουν συνεχώς το λογαριασμό της τάξης. Ένα μήνα από την ημερομηνία της ληξιπρόθεσμης οφειλής. Λοιπόν, τα τελευταία ερωτήματα περιμένουμε να σας στείλετε. Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται ξανά στην αγορά και με τον κύριο Χάρο και να γυρίσουμε στο ασφαλιστικό. Έχουμε εδώ μαζέψει αρκετά κύριο Τσουκαλά και γενικά και επιμέρους. Επιστρέφουμε.